Είστε καλά, γεια, γεια χαρά. Σας, γεια χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Στεφάνου, ο κύριος Μάριος Στεφάνου είναι μαζί μας και εδώ κρατώ ένα διεθνή τίτλο, καθώς ο Μάριος Στεφάνου, καθηγητής φυσικής αγωγής, διεθνής πρωταθλητής, τον ξέρετε οι περισσότεροι, του δυναμικού Κιοκουσικάι Καράτε, μας έκανε για ακόμα μια φορά περήφανους, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση σε διεθνείς αγώνες, στους πρώτους All Japan αγώνες του semi-contact της Οσάκα της Ιαπωνίας. Διαβάζω μέσα το semi-contact κλπ. Γιατί δεν τα ξέρω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και να είστε καλά. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Έσκησες και εσείς περήφανος μπαμπάς και περήφανος προπονητής, φαντάζομαι. Ευχαριστώ κύριε Μερέντη. Καλή σεζόν και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλές εκπομπές. Εδώ τι είναι ο τίτλος? Αυτό είναι το δίπλωμα. Αυτό είναι το δίπλωμα. Και εδώ πρώτο και το μετάλλιο. Τώρα να το διαβάσω, αλλά δεν θα καταλάβω και πολλά. Γιατί είναι στα ιαπωνικά. Στα ιαπωνικά, αλλά δεν έχει σημασία. Συγχαρητήρια. Το δίπλωμα της πρώτης θέσης. Είναι το δίπλωμα της πρώτης θέσης, ακριβώς. Μάριε, επειδή έχω εδώ όλο το αρχείο και ένα περιοδικό, το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια ότι το έχουμε καταγράψει και τηλεοπτικά, σου έχουν κάνει ένα αφιέρωμα πολλών... Εννιά σελίδων. Εννιά σελίδες. 9 σελίδες, λοιπόν, ένα προσωπικό αφιέρωμα εδώ και θα το δούμε, φαντάζομαι, σε λίγο. Έχουμε τα σχετικά πλάνα. Μπράβο. Λοιπόν, σε ένα περιοδικό, στο περιοδικό ουσιαστικά του Κιοκουσικάι Καράτε στην Ιαπωνία, το οποίο κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν άλλος Έλληνας είχε την τύχη να βρίσκεται μέσα σε αυτό το περιοδικό σε τέτοια θέση. Κύριε Μαράκη, το περιοδικό αυτό είναι παγκόσμιο εμβέλεια, όπω είπατε κι εσεί. Θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, σε όλε τι σχολέ του Κιόκουσου που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που μπήκα σε αυτό το περιοδικό. Σε αυτό το περιοδικό να αναφέρω ότι μπαίνουν κατά κύριο λόγο αθλητέ υψηλού επίπεδου. Και νιώθω ιδιαίτερη χαρά που μπόρεσα και κατάφερα μετά από τι διακρίσει που είχα στο παρελθόν. Και κατά κύριο λόγο στην Ιαπωνία, σε αυτό το περιοδικό, διότι κάνω επεξήγηση τους κανόνες του Ολυμπιακού Προκαράτη που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, ναι, έναντι του Κιόκουσιν Καράτη. Ναι. Όσον αφορά τα σημεία πόντων στο πρόσωπο και στο σώμα, τα λακτίσματα, την στάση, για ποιο λόγο πιο μεγάλη στάση στους Προκαράτη σε σχέση με το Κιόκουσιν Καράτη, ναι, την οτροπία των δύο αυτών διαφορετικών συστημάτων καράτη. Και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Δεν βλέπω κανένα. Βλέπω όλοι οι υπόλοιποι είναι Ιάπωνες. Ναι, ξεφυλίζοντας στο περιοδικό. Είναι το επίσημο ιαπωνικό περιοδικό, το οποίο είναι μόνο Ιάπωνες. Μόνο Ιάπωνες βλέπω. Μόνο εσένα βλέπω. Και από την Ευρώπη είμαι. Νομίζω ο μόνος. Δεν βλέπω άλλο, δεν συναντώ άλλο στις σελίδες. Αξίζει να αναφέρουμε, κύριε Μαρέδη, ότι ο Μάριος αυτή τη στιγμή είναι ίσως μοναδικός αθλητής παγκοσμίως στο Κιόκουσιν Καράτε. Ναι. Που συνδυάζει το πολύ καλό επίπεδο σε αυτά τα δύο διαφορετικά συστήματα. Δηλαδή στο καράτε πλήρως επαφής, όπως είναι το Κιόκουσικάι Καράτε, αλλά και στο σπορ καράτε, στο semi-contact καράτε, όπως γίνεται αυτή η πρώτη All Japan αγώνες, ας πούμε. Γνωρίζανε για τον Μάριο, είχαν προπονηθεί και αυτοί ιδιαίτερα, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν κατάφεραν να το πάρουν την πρώτη θέση. Εντάξει. λογικό και αναμενόμενο για όσους ξέρουμε. Αξίζει ακόμα περισσότερο αυτή η επιτυχία του Μάριου, διότι λόγω οικονομικών εγώ δεν μπόρεσα να ταξιδέψω μαζί του, να είμαι τώρα, δίπλα του κάτι, σαν coach προπονητής. Είδατε και το περιοδικό, είδατε και τον τίτλο εκεί και αυτό τι είναι. Που είναι, το μετάλλιο. Το μετοφορά. Είναι η βάση που είναι το μετάλλιο. Λοιπόν, το φοράει. Και όταν είδατε όλα αυτά. Πώς αισθάνθηκε ο πατέρας και προπονητής? Ακριβώς, αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανος. Δεν συγκινηθήκατε, δεν κλάψατε? Θέλω δεν να συγχαρώ τον Μάριο για τις πολυετής προσπάθειες που κάνει. Φύγετε λίγο από το ρόλο αυτόν, τον πιο επίσημο. Σαν πατέρας τι του είπατε? Μόλις σας το είπε, σας το ανακοίνωσε, φαντάζομαι. Του είπα μπράβο παλικάρι μου, το λέω. Έδειξε την αξία σου. Πόση χαρά είχατε εκείνη την ώρα. Είπα για μένα ότι είναι διπλή επιτυχία του, γιατί είναι ψυχολογικό πολλές φορές το θέμα όταν βρίσκεσαι στους αγώνες, κύριε Μαρέ, θέλεις μια υποστήριξη, να είναι ο coach, ο προπονητής σου δίπλα, ένας δικός άνθρωπος. Ούτε καν στις κερκίδες δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Mm-hmm. Κάτι να του πει, μια ελληνική κουβέντα. Να του πει Μάριο. Θα τον εμψύχωνε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά αυτά, επειδή έχω μέσα το ελληνικό σθένος και το θάρρος και την εμπειρία όλων αυτών των ετών και των χρόνων από τους αγώνες μου, έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου και είπα και πίστευα στον εαυτό μου πάνω απ' όλα και ας ήμουν μόνος μου. Και εν τέλει κατάφερα να πάρω την πρώτη θέση μέσα στην Ιαπωνία. Αξίζει να αναφέρω επίσης ότι εκτός της επιτυχίας μου που είχα μέσα στην Ιαπωνία, κατάφερα επίσης μέσω της εντολής του Κάντσο, που είναι ο αρχηγός εκπρόσωπος του Κιόκουσιν Καράτε,
να κάνω μαθήματα μέσα στο χόμπο, προσωπικά ο ίδιος. Που είναι λίγο απίθανο αυτό να συμβεί, έτσι. Σίγουρα απίθανο. Δεν μπορείς εύκολα να μπεις μέσα για να συνδεθούν να κάνεις προπόνηση, κύριε Μαρέδη, πρέπει να σε ξέρουν πάρα πολύ καλά και να έχεις και ένα σχετικό επίπεδο. Το να σε βάλουν να διδάξεις εκεί. Νομίζω είναι μια απόλυτη καταξίωση αυτή. Αυτό ακριβώς. Ναι, και αυτό ανεβάζει και μέσα από το περιοδικό τη χώρα μας παγκοσμίως όσον αφορά. Πόσο χρόνο είσαι, 52 ετών. Τώρα 26 χρόνων. Ναι. Καλά, διάβασα. Μόνο αυτό κατάλαβα από τώρα. Ιαπωνικά έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Ναι, φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος. Αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα όταν έχει μπροστά του τα ιερά τέρατα του αθλήματος, όταν ακριβώς παίζει μπάλα που λέμε μέσα στο γήπεδο του αντιπάλου ή τέλος πάντων αυτού που του αρέσει. Έχεις προτάσει να διδάξεις στο εξωτερικό, έτσι. Είχα προτάσει να διδάξω. Τώρα πλέον... Μετεκπαιδεύτηκες και στην Αμερική, νομίζω ήσουν ένα εξάμηνο εκεί. Βεβαίως. Τώρα πλέον έχω κλείσει 17 χρόνια εμπειρίας και αγώνων. Από τα 8 μου δηλαδή. Είσαι από τα 8 μέχρι κάπου. Από τα 5 χρόνια τον προπονώ. Από τα 8 ξεκίνησα να παίζω και την πρώτη του πανελλήνια επιτυχία. Α, ναι, εκεί ήταν, εκεί καταγράφηκε. Μάλιστα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσω των αγώνων και συμπειρίας μου, είχα πρόταση από την Αμερική. Κατά κύριο λόγο, πέρυσι που είχα μείνει 6 μήνες στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, έκανα μεταεκπαίδευση στην Αμερική από τον ίδιο τον Σιχάν Κασουτή Γκοράι, ο οποίος είναι παγκόσμιος γραμματέας της ΙΚΟ1. Με πρότεινε να διδάξω στη Νέα Υόρκη. Όπως επίσης και στην Ιαπωνία πρόσφατα που πήγα πριν 3 μήνες και ο Κάντσου μου είπε να διδάξω μέσα στο Χόμπο. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλω, κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το διάστημα της εκπαίδευσης και στην Αμερική και στην Ιαπωνία είναι καλό. Είναι καλό τόσο για μένα προσωπικά σαν αθλητής, αλλά και επειδή θέλω να μάθω νέα πράγματα, νέους κανόνες, νέες μεθόδους προπόνησης. Όλη αυτή η γκάμα θέλω να τη μάθω στην νεολαία και στα παιδιά που είναι εδώ Έλληνες, έτσι ώστε το Kyokushin να ανέβει μέσω αυτών ένα επίπεδο παραπάνω. Και όχι ένα, δύο και τρία επίπεδα παραπάνω. Άρα, για αυτόν τον λόγο θες να μείνεις εδώ. Θέλω να μείνω εδώ, να προσπαθήσω εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Βόλο. Mm-hmm. Ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια πλέον. Από τον πατέρα μου και δάσκαλό μου όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα καταλαβαίνω ότι περνά λίγο και στα δικά σας χέρια. Γιάννη. Περνάει και ο Μάριος είναι μια νέα γενιά προπονητών, ναι, κύριε Μαρέδη. Η ικανότητά του και η γνώση του και ως καθηγητής φυσικής αγωγής, αλλά και πολύ τεράστια εμπειρία του από 5 χρόνια που προπονείται. Ήδη έχει καταξιωθεί παγκοσμίως πέρα από ένα καλό αθλητή και να είναι γερός να μας χαρίσει και άλλες επιτυχίες. Βέβαια, έχει ακόμα. Υπάρχει και μια περίπτωση, έχουμε ένα τραυματισμό στο χέρι, αν όλα πάνε καλά, να διεκδικήσουμε. Είναι το χέρι σου να το δείξουμε. Είχαμε ένα τραυματισμό. Συμβαίνουν αυτά. Ο πρωταθλητισμός είναι επίπονος. Πολλές φορές έχουμε περάσει διάφορα αυτά, αλλά στεκόμαστε στα πόδια μας. Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας πιστεύω θα τα καταφέρουμε και συζητάμε ακόμα και με τον Μάρα αν προλάβουμε να μπούμε στην διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μας πάει λίγο πίσω αυτός ο τραυματισμός. Ναι. Από το νέο έτος ακόμα για δεν έχουμε χάσει το τρένο. Προλαβαίνουμε το αποφασίσαμε. Δηλαδή. Είμαστε ιστόριο, αλλά. Και ήταν και μεγάλη τιμή γιατί και ο ίδιος ο Κάντσο, ο αρχηγός της παγκόσμιας οργάνωσης, πρότεινε τον Μάρη. Αν μπορέσει να μπει στη διεκδίκηση, θα ήταν πολύ καλό και για το ίδιο το Kyokushin. Αυτοί θέλανε από την Ιαπωνία τον. Γιατί ο δικός του αθλητής από το Kyokushin δεν έχει το επίπεδο του Μάρη αυτή τη στιγμή που προτείνουν αυτοί σαν διοργανώτρια χώρα να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θα ήταν ευτύχημα για το Kyokushin αν ένας άλλος αθλητής στο επίπεδο του Μάρη θα μπορούσε να πάρει την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς. Πώς το βλέπεις? Το θέλεις? Το θέλω πάρα πολύ. Ήταν ουσιαστικά το όνειρο κάθε αθλητή, πιστεύω. Έτσι και ασφαλώς το δικό μου όνειρο. Ευελπιστώ να γίνω σύντομα καλά και να ξαναμπω πάλι στο τατάμι για να ξεκινήσω τους αγώνες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Άρα θα το κάνεις. Αυτό το προχωράς. Εννοείται. Ναι, εντάξει. Πιστεύω να βρούμε και την ανάλογη, κύριε Μαρέδη, υποστήριξη χορηγούς που πρέπει να βρούμε από την πόλη μας. Προφανώς και θα βρεθούν άνθρωποι να σας υποστηρίξουν. Του Μάριου, είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι ο μοναδικός από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα που την γνωρίζουμε τώρα που θα μπει σε αυτή τη διεκδίκηση. Και τώρα αλλάζετε λίγο, βάζετε και άλλα πράγματα πέρα από το Kyokushin. Έτσι νομίζω ότι κάνετε ένα άνοιγμα στη νέα γενιά. Ο Μάριος ιδιαίτερα. Παραχωρείς, Γιάννη, εσύ νομίζω παραχωρείς σιγά σιγά σκυτάλι. Εγώ αφήνω στα παιδιά σιγά σιγά σκυτάλι. Βέβαια η εμπειρία μου και στο γιο και στην κόρη είναι πολύ σημαντική, ακριβώς κύριε Μαρέδη. Να μιλήσουμε την Κυριακή Στεφάνου
παλιά πρωταθλήτρια της και αθλήτρια της εθνικής ομάδας της χώρας μας. Έχει τεράστια εμπειρία, εκπαιδεύει στο σύλλογό μας. Έχει εξαιρετικά παιδιά, οπότε μη στεναχωριέσαι τίποτα. Άραξε. Άραξε, Γιάννη, έχεις εδώ. Και εξαιρετικούς μαθητές. Και εξαιρετικούς μαθητές. Είμαι βέβαιος. Η μεγαλύτερη επιτυχία μου όλα αυτά τα χρόνια, Κερμαρέδη, ήταν τα κύπελλα και τα μετάλλια που μεγάλη χαρά. Έτσι. Όταν το πετυχαίνουμε, επιστρέφουμε στην πατρίδα μας και στην πόλη μας. Αλλά ότι όσοι πέρασαν από το σύλλογό μας βγήκαν χρήσιμα και. Και καλά παιδιά, με ηθική. Να αναφέρω εν συντομία ότι στο σύλλογο μας πλέον, εκτός του κιοκουσικά καράτε που διδάσκουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόσο εγώ, δάσκαλος πατέρας μου Γιάννη Στεφάνου και Κυριακή Στεφάνου, δραστηριοποιούνται και άλλα άθληματα, γκρουπάκια fitness, όπως είναι το cross training, TRX, προγράμματα personal, στα οποία διδάσκω εγώ προσωπικά ο ίδιος, σαν καθηγητής φυσικής αγωγής. Και είναι νέες μεθόδοι εξάσκησης για τον κόσμο, λίγο πέρα γυναίκες, άντρες, παιδάκια. Τα οποία συνεβάζουν πάρα πολύ καλά το καρδιακιακό σου σύστημα και, και την μυϊκότητά σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, κύριε Βαλή. Για και χαρά. Αλλή μόνο. Λοιπόν, αποχαιρετούμε και εσάς στο σημείο αυτό, γιατί